Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω αν βλέπατε που δείξαμε τώρα τη δήλωση ο κ. Ερντογάν. Δεν πρόλαβε να πάρει μισό θετικό μήνυμα και όλη αυτή η καλή στάση που είχε κρατήσει τους προηγούμενους μήνες αμέσως γύρισε τούμπα. Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, μιλούσε σε υποψήφιους δημάρχους του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ που τις εκλογές τις δημοτικές, οι οποίες είναι να γίνουν όπως είσαι το Μάρτιο και τις οποίες είναι να πάρει πίσω, τουλάχιστον δηλαδή στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη που υπέστη μεγάλη ζημιά και από το 2019 και βαριά ήττα, τη Σμύρνη βλέπω αδύνατο να την παίρνει γιατί όσο έχει να την προσπαθήσει από την χάνει. Συνεπώς βλέποντας ότι ήταν οι δήμοι, οι υποψήφοι δήμαρχοι από Μαρμαρά, από περιοχές εκεί όπως είναι Ντενισλή, Σμύρνης κτλ., προφανώς ανέβασε τους τόνους στην συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια όπως το είπες, συμφωνώ ότι μετά την θετική εξέλιξη που υπήρξε αναφορικά με τα 40 αεροσκάφη F-16 νέου τύπου, έτσι μπλοκ 70-72 που θα πάρει η Τουρκία, συν 79 kits, θα λέει κανείς, μετεξέλιξης, αναβάθμισης των υπαρχόντων αεροσκαφών στην τουρκική πολεμική αεροπορία, είχαμε αυτές τις σκληρές δηλώσεις. Τώρα, εγώ βάζω ότι είναι και το πολιτικό θέμα μέσα, γιατί θα ανεβάσει πολύ την ένταση, επειδή είναι και οι εκλογές οι δημοτικές. Θέλω να δω και στην πράξη βέβαια αν θα αλλάξει κάποια πράγματα, δηλαδή η συμπεριφορά του στο Αιγαίο ενώ παραβιάσει, αν θα κάνει από αυτά, αν θα κινηθεί πιο επιθετικά με την Κύπρο. Είμαι εν αναμονή σε αυτά. Αλλά οπωσδήποτε μην ξεχνάμε ότι, εντάξει, μόλις τελείωσε και το θέμα, τα λέγαμε στο δελτίο σας και σε σένα προσωπικά, ότι μόλις τελείωνε το θέμα με τη Σουηδία, τουλάχιστον το τυπικό μέρος, γιατί παραμένει και η περίπτωση της Ουγγαρίας. Από εκεί πέρα οι Τούρκοι, προφανώς παίρνοντας και τα οπλικά συστήματα τα οποία έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα και τα F-16, βλέπω στο ναυτικό τους, έχουν κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο και αυξάνουν επικίνδυνα την κατάσταση στους εξοπλισμούς. Θέλουν 100 μονάδες επιφανείας μέχρι το 2026. Ναι, και κατασκευάζουν πολλές οι ίδιοι, έτσι, γιατί τα ναυπηγεία εκεί είναι ναυπηγεία. Δεν είναι, ας πούμε, όπως έχουν πέσει εδώ δυστυχώς τα δικά μας τα ναυπηγεία σε μαρασμό επί χρόνια και για να ανέβουν είναι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον στην πολεμική αεροπορία, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι και με τα 18 επί του παρόντος Ραφάλ και με το γεγονός ότι προχωράει το πρόγραμμα, δεν είπα ότι πάει πάρα πολύ γρήγορα για τα αεροσκάφη F-16 τα δικά μας για σε κατάσταση σε επίπεδο Viber, από εκεί και πέρα μέχρι το 2028-29 που τότε, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του Κωνσταντίνε, θα έρθουν F-35, έτσι, και τα F-35 και κάτι άλλο, έτσι, να έχουμε αυτές τις φοβερές πλατφόρμες, αλλά χρειάζεται και οπλικά συστήματα τα οποία θα κουσίσουν και παραπάνω, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα χρειαστούν πυραυλικά συστήματα αέρος-αέρος, αέρος-εδάφους, ηλεκτρονικά συστήματα πολύ νεότερης γενιάς και πολλά άλλα, να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα. Άρα προφανώς, ενώ αεροπορικά, να το πω έτσι, μπαίνουμε καλά, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Από εκεί και πέρα στο ναυτικό παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα και όπως βλέπω και κάποια θετικά στο στρατό, τα οποία δεν πολύ αναλύθηκαν. Για παράδειγμα, θα σου έλεγα τα τεθωρακισμένα οχήματα Bradley, αυτά τα 60, ίσως και παραπάνω, αυτά, ξέρεις Κωνσταντίνε, με τα δικά μας τα σύγχρονα άρματα μάχης, τα Χέλτα, τα γερμανικά, τα Leopard, τα 2α6, θα είναι πολύ, σε ενδεχόμενη χτυπαξίλο κατάσταση, θα είναι πολύ, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Δηλαδή, επίσης, με 60 τι να κάνεις, 42 έχει το τάγμα. Το θέμα είναι το εξής, ότι ίσως πάρουμε και παραπάνω από ό,τι ξέρω. Μήπως αυτό είναι, μήπως, επειδή το είδα και στην ανασκόπηση του Πρωθυπουργού που έλεγε μας παραχωρούνται δωρεάν. Ναι. Το δωρεάν εδώ πέρα πρέπει να μπει με εισαγωγικά, με έναν αστερίσκο, 2-3 αστερίσκους, δεν ξέρω. Γιατί από τη μία πλευρά είναι ότι όταν φέρνεις ένα νέο όπλο, ανεβάζεις το κόστος συντήρησης, γιατί έχεις μια ξεχωριστή μονάδα που έχει τις δικές της ανάγκες. Δεύτερον, για πάρα πολλά από αυτά που θα πάρουμε, χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται υπόστεγα, χρειάζονται διάφορες εργασίες που κοστίζουν. Και το τρίτο και το πιο φοβερό, ότι από μόνα τους, επειδή είναι λίγα, μάλλον είναι σαν τυράκι για να κάνουμε περαιτέρω παραγγελίες. Περαιτέρω παραγγελίες θα γίνουν σε πολλά και βέβαια είμαστε και ανοιχτά κάποια θέματα με τα ΜΡΑΜ, τα λεγόμενα, τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση ναρκών, το οποίο το είδαμε μέσα στο πρόγραμμα. Έχουμε επίσης και στα αεροπλάνα, έτσι. Ας πούμε, όταν έχουμε αεροπλάνο σε 130 και η ελληνική πολεμική αεροπορία στα μεταγωγικά είναι πάρα πολύ πίσω. Προφανώς, μας δίδεται, όπως είδα από την επιστολή Άντωνη Μπλίνγκεν στον Μητσοτάκη, μας δίδεται αυτή τη στιγμή η δυνατότητα να πάμε στο 130Z. Δηλαδή, κάποια από τα προγράμματα αυτά είναι εν αρχή θετικά, αλλά από εκεί και πέρα. Σίγουρα είναι θετικά όταν σου δίνει ο άλλος ένα αεροσκάφος σε 130 που εσύ έχεις πρόβλημα στα 130. Τεράστιο, εγώ που δεν είμαι ειδικός, διαβάζω τι λένε οι ειδικοί και οι αεροναυπηγοί τι λένε, ότι αυτά έχουν
φύγει από την ενεργό δράση, από την αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να ξαναέρθουν σε επίπεδο και ώστε να είναι λειτουργικά και ασφαλή και να εκτελέσουν τις αποστολές τις οποίες τα θέλουμε, μπορεί να χρειαστούν και 10 εκατομμύρια το καθένα. Γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά τα συστήματα, είτε αφορά τα F-35 πέμπτης γενιάς και βάλε, ή τα συστήματα τα οποία παίρνουμε τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από αυτό το διευρυμένο πακέτο Μαμούς, οπωσδήποτε θα χρειαστούν πάνω σε αυτά ευρύτερες επενδύσεις εξοπλιστικές, ηλεκτρονικές και πολλά άλλα πράγματα. Ακόμα και τα πλοία του ΑΕΣΙΑΣ και αυτά εδώ πέρα, αν χρειάζεται να πάνε σε παραπέρα, νομίζω το είχε ο προηγούμενος αρχηγός του ναυτικού, ο κ. Δρυμούσης, το είχε συζητήσει αυτό το θέμα. Προφανώς θα χρειαστούν αυτή τη στιγμή πυραυλικά συστήματα, NASAMS, θα έλεγα εγώ, SPIKE, HELLFIRE, αν το επιτρέψουν οι Αμερικανοί κλπ. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία προφανώς είναι σημαντικές οι βάσεις, ας πούμε, αλλά από εκεί και πέρα μην φανταστεί κανείς ότι αμέσως λύθηκαν τα πράγματα όλα. Και χρόνο θα πάρουν και επιπρόσθετα συστήματα εξοπλιστικά και περαιτέρω διασυνδέσεις με τους Αμερικανούς, γιατί οπωσδήποτε, όπως φαίνεται ξεκάθαρα, όλα τώρα πλέον κινούνται με τις ΗΠΑ. Τώρα, από εκεί και πέρα και οι Τούρκοι, και αυτοί προφανώς μέσα στο πακέτο των 23 δισεκατομμυρίων για τα αεροσκάφη F-16 κτλ., είδα μέσα συστήματα προηγμένα, αέρος-αέρος, αέρος-εδάφους, μάλιστα τα κατανόμωσε η επιστολή ολόκληρη. Βέβαια, να πω σε αυτά, όμως να προσθέσω, θα το ξεχνούσα, η κυρία Νούλαντ, η Βικτόρια Νούλαντ, η υφυπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ για τις πολιτικές υποθέσεις, είναι τώρα που μιλάμε και αύριο, είναι στην Άγκυρα και συζητάει αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τα διμερή θέματα. Ξέρω επίσης ότι θέλουν οι Αμερικανοί περαιτέρω χρήση της βάσης του Ιντσιρλίκ και είδαμε και τι έγινε και σήμερα με τις απώλειες των Αμερικανών στρατιωτικών στη Συρία, Ιορδανία, εκεί και στο Ιράκ. Προφανώς θα το ειστήσουν το Ιντσιρλίκ πιο έντονα οι Αμερικανοί από ό,τι ξέρω. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή και μην ξεχνάμε και περιφερειακά ζητήματα, Ιράκ, Ιράν, Συρία, τι γίνεται, όλα αυτά, Κάφκασος, όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο. Δεν τα συζητάει με το Φιντάν, για να το ξεκαθαρίσω αυτό, το έψαξα, γιατί ο Φιντάν είναι στην Αλβανία σήμερα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, είναι σε ένα διαβαλκανικό ταξίδι, γι' αυτό και τα συζητάει με τον αρμόδιο υφυπουργό εξωτερικών, τον ομολογό της Τουρκίας, για θέματα διμερή, πολυμερή κλπ. Είναι μια κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από πάσης πλευράς και με κίνδυνο πάντοτε την υποτροπή. Επιμένω σε αυτό, γιατί η κατάσταση σε όλα τα μέτωπα κάτω, δυστυχώς οι Ισραηλοί δεν υποχωρούν και από την άλλη πλευρά και όλες αυτές οι ανταρτικές και άλλες πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται κυρίως από το Ιράν, προφανώς δημιουργούν προβλήματα. Σαν και αυτό, ξέρω που σήμερα είχαμε και την απώλεια για πρώτη φορά μετά τα συμβάντα στη Γάζα τριών Αμερικανών στρατιωτικών στα σύνορα Ιορδανία-Συρίας. Ναι, και βλέπουμε μια κατάσταση που επιδεινώνεται, μια κατάσταση η οποία έχει προεκτάσεις και αρνητικές επιπτώσεις σε όλα τα άλλα θέματα, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι για παράδειγμα το κόστος των καυσίμων που φαίνεται ότι θα ανέβει από όλη αυτή την ιστορία. Και όλα αυτά θα έρθουν σε εμάς, στους απλούς πολίτες, που θα βρούμε αυτό το κόστος στην τσέπη μας. Πιέσεις θα υπάρξουν προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είμαι καθόλου, θα λέει κανείς, αισιόδοξος για αυτά που έρχονται. Πέραν της Μέσης Ανατολής και τα συμβαίνοντα στο μέτωπο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Και όπως και μια από τις σημαντικές ειδήσεις που δείξαμε και νομίζω θα έχουμε πιο πολύ χρόνο στο μέλλον, είναι ότι επανέρχονται αμερικανικά πυρηνικά όπλα στην Ευρώπη. Με πρώτη κυρίως περίπτωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαν φύγει το 2008, ξαναγυρίζουν πυρηνικά όπλα, τακτικά πυρηνικά όπλα που ρίχνονται από αεροπλάνα και αυτά τα οποία φέρνουν οι Αμερικανοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και κλείνουν, δηλαδή στη βάση του Σάφολκ, δηλαδή στη βάση του Λίκενχουθ, 100 χιλιόμετρα από το Λονδίνο. Είναι κυρίως υπερσύγχρονα και επειδή η Ρωσία δεν είναι τα πράγματα, η Ρωσία είναι απειλητική, τώρα όλα τα σενάρια αρχίζουν και μπαίνουν για τα καλά προς υλοποίηση. Κύριε Δρούγο, και με αυτή την υποθετική είδηση, περισσότερα πυρηνικά και πιο κοντά στο σπίτι μας, αλλά και με αυτό θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ απόψε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα και καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ.